Έτσι, δεν θα κάνατε τώρα το αίτημα του για να πάρετε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, αλλά αφού πρώτα θριαμβεύατε, αφού πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει. Επίσης, βλέπω στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δύο πράγματα, ότι μειώνονται κατά 500 εκατομμύρια οι δαπάνες για το ασφαλιστικό σύστημα, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι το σύστημα αυτό από τις δικές σας πολιτικές είναι στην ουσία όχι ασθενές, αλλά είναι ετοιμόρροπο. Και σε αυτό δεν ακούσαμε από τον κύριο Υπουργό Εργασίας κάποια πράγματα, ακούσαμε άλλα, τι επέτυχε και τα υπόλοιπα. Και το τελευταίο από τις παρατηρήσεις, τις ελλειπτικές επαναλαμβάνω, το λέω μόνος μου, ότι είναι μείον 1 δισεκατομμύριο οι μισθοί και οι συντάξεις και παράλληλα αυτά που θα δοθούν στους ένστολους και στους δικαστικούς, εγώ δεν κάνω κρίση, απλώς κάνω παρατήρηση, είναι περίπου το ίδιο ποσό. Ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να συμπληρώσω το εξής. Δεν είδαμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, ούτε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, βάσει του οποίου θα ζητούσατε την ψήφο εμπιστοσύνης. Αντίθετα, σήμερα 10 Οκτωβρίου υποβάλλονται οι προσφορές στο ΤΑΙΠΕΔ για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας και εγώ θα ήθελα να ακούσω πώς αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη και πώς αυτό δεν θα καταβαραθρώσει τον τουρισμό. Όμως, θα ήθελα να πω πάνω στο υποτίθεται δυνατό σημείο της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησής σας, τον τουρισμό, ορισμένα πράγματα. Πρώτον, η κυβέρνηση θριαμβολογεί για το success story στον τουρισμό, που μοιάζει πάρα πολύ με το success story του κυρίου Σαμαρά συνολικά. Ανάγει το σχήμα αφίξης έσοδα σχεδόν σε δόγμα της τουριστικής πολιτικής και κύριο σχεδόν μοναδικό κριτήριο και παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα, πράγμα που δεν μπορεί να σταθεί πουθενά, σε καμία λογική. Πρέπει να αναρωτηθούμε όμως, η τουριστική κατανάλωση μειώνεται ή αυξάνεται ανεπαίσθητα, ακόμα και αν το 2014 κλείσει θετικά, προς το παρόν δεν συμβαίνει βέβαια κάτι τέτοιο, διότι τόσο η μέση ταξιδιωτική δαπάνη, όσο και η μέση ημερήσια δαπάνη, είναι μικρότερες κατά 80 ευρώ και 3 ευρώ αντίστοιχα, από τα προμνημονίου επίπεδα. Δεύτερον, ο τουρισμός βιώνει τις επιπτώσεις της τρομερής εποχικότητας, αφού οι αφίξεις του πρώτου εξαμήνου είναι σχεδόν ίσες με τις αφίξεις Ιουλίου-Αυγούστου. Για όσους γνωρίζουν έστω και ελάχιστα τον τουρισμό, μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο καταλυτικό. Το μερίδιο της Ελλάδας σε σύγκριση με την ανωδική ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά στον τουρισμό πέφτει και αυτό είναι άλλη μια απάντηση σε αυτό τα στοιχεία που εσείς οι ίδιοι παρουσιάζετε για το success story στον τουρισμό. Τέλος, συνεχίζουν και μας λείπουν τα εργαλεία μέτρησης των πραγματικών επιπτώσεων του τουρισμού. Ένα τέτοιο θα μπορούσε να είναι οι δορυφόροι λογαριασμοί που θα έπρεπε να έχουμε πριν από 20 χρόνια και ακόμα ούτε σήμερα έχουμε αποτελέσματα. Έστω και έτσι όμως, ποιους αφορούν οι αφίξεις και τα έσοδα όταν η μισή από τους 120.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους σε όλη τη χώρα αμείβονται με χαμηλότερο μισθό από την κλαδική σύμβαση. Περίπου 100.000 είναι οι ανασφάλιστοι φέτος σε τουρισμό και εστίαση. Όσο για τις θέσεις εργασίας, υπολογίζεται ότι πάνω από 65.000 χάθηκαν στην περίοδο 8-12, ενώ φέτος μόνο χάθηκαν 8.000 θέσεις εργασίας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν, τα ξέρουμε, αυτά πια είναι στην καθημερινότητα, είναι ειδήσεις που δεν διαβάζονται διότι είναι γνωστές. Για ποια τουριστική λοιπόν ανάπτυξη μιλάει η κυβέρνηση, όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού ακροβατούν ανάμεσα στο κλείσιμο και στο φοροκυνηγητό, σε ένα άδικο φοροκυνηγητό. Θα παραλείψω ορισμένα πράγματα για να πω ότι και στους δημοφιλέστερους προορισμούς, Αθήνα, Κρήτη, Χαλκιδική, Ρόδος, Κέρκυρα, Σαντορίνη, το τοπικό εμπόριο είτε δεν έχει κέρδη, Ρόδος, Κέρκυρα, Σαντορίνη, είτε έχει ακόμα και ζημιές έως και 30%, Αθήνα, Κρήτη, Χαλκιδική, όχι με δικά μας στοιχεία. Θα ήθελα να πω για το ΣΕΤΕ ότι στρέβλωσε χθες η κυρία Υπουργός τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καμιά διάθεση υποτίμηση της σπουδαιότητας του τουρισμού, όμως εδώ μιλούν οι λίγοι ως εκπρόσωποι των πολλών που δεν θέλουν και θέλουμε την κατάργηση του προνομιακού ρόλου του ΣΕΤΕ που λειτουργεί ως καθοδηγητής της κατεδάφισης κάθε κοινωνικής κατάκτησης στο χώρο της τουριστικής παραγωγής, στον χώρο της εργασίας και στον τομέα της μικρής τουριστικής επιχειρηματικότητας και όχι ως κοινωνικός εταίρος. Έχουμε στο πρόγραμμά μας ότι θα δημιουργήσουμε μετά από διάλογο δημοκρατικό, ευρύ και ουσιαστικό, ισχυρή επιμελητηριακή δομή. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε τουριστικό επιμελητήριο, αλλά ξενοδοχειακό μόνο επιμελητήριο. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συζητιέται ευρύτατα και το ξέρετε,
έχει την κατάργηση των μνημονίων, την οργανική ένταξη και την αλληλοσύνδεση του κλάδου της τουριστικής οικονομίας στο συνολικό παραγωγικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. Και ως τρίτο σημείο, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ, αν είναι εύκολο, έναν ελάχιστο χρόνο. 30 δευτερόλεπτα σου. Λοιπόν, τρίτο, την αρμονική θεσμικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά σχέση του τουριστικού προϊόντος με τις περιφερειακές κατανομές. Και τέταρτο, τη στρατηγική επανατοποθέτηση της χώρας στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Για μας η τουριστική ανάπτυξη δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι όχημα για μια διαδικασία τουριστικοποίησης της οικονομίας και του ΑΕΠ της χώρας. Και το λέμε αυτό διότι υπάρχουν αντίθετες απόψεις, θεωρούμε καταστροφικές, για την ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της συλλογικής τουριστικής επιχειρηματικότητας. Εμείς επιμένουμε και προτείνουμε συγκεκριμένα, έχουμε πρόγραμμα για την ίδρυση του τουριστικού επιμελητηρίου, για τον επαναπροσδιορισμό και τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου διενέργειας όλων. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω μια φράση. Και μείωση του ΦΠΑ. Έχουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Τελειώνω. Για το επενδυτικό πλαίσιο, για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση στον τουρισμό και για το δημόσιο σύστημα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωραία, και τελευταίο, για το θεσμικό πλαίσιο άσκησης τουριστικής πολιτικής με συγκεκριμένα εργαλεία, που θέλω να σας πω ότι θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για έναν τουρισμό με κοινωνική ανταποδοτικότητα απέναντι σε αυτή την αποτυχία του μοντέλου που έχει εκμετρήσει το χρόνο του και σκοτώνει τα συνεργασία. Τώρα πέρασε και ο δικός σας χρόνος, ολοκληρώσατε. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κύριος Μανούσιος Βολουδάκης.